Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στο γήπεδο του Όμηρος TV, όπου συναντιόμαστε για άλλη μια φορά. Θα ανεβάσουμε άλλο ένα έργο επισκηνής, σχολές Όμηρος, με πορεία, με ιστορία, με προσφορά άνω των 75 ετών στο ελληνικό και όχι μονάχα στο ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθε. Έχουν ανοίξει εδώ και σχεδόν δύο μήνες, παραπάνω από δύο μήνες, την αυλαία, μάλλον για να χρησιμοποιήσω αθλητικό όρο που μου είναι και πιο οικείος. Έχουν κάνει τη σέντρα, το τζάμπολ, το σερβί σε μια σπουδαία καινοτομία στην οποία δύο φορές κάθε εβδομάδα σας προσκαλούμε και σας προκαλούμε να γίνεστε συμμέτοχοι. Πρόκειται για μια σειρά διαδικτυακών, τηλεοπτικών διαδικτυακών εκπομπών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα με ενδιαφέρουσες και επίκαιρες θεματικές ενότητες, στις οποίες προφανώς περίοπτη θέση έχει ο αθλητισμός. Άλλωστε, η δημοσιογραφία και το αθλητικό ρεπορτάζ αποτελούν μια από τις ναυαρχίδες του εκπαιδευτικού στόλου των σχολών Όμηρος. Οπότε, αμέπως αμέργων που έλεγαν και οι αρχαίοι μον πρόγονοι, οι οποίοι θα εμφανιστούν, όχι διαζώσεις, στην κουβέντα μας. Σε πολύ λίγο θα καταλάβετε τι εννοώ όταν μιλώ για τους αρχαίους ημών προγόνους. Δύο φορές λοιπόν κάθε εβδομάδα δίνουμε εδώ ραντεβού στο Sport Billy την αθλητική εκπομπή που παρουσιάζει ο Βασίλης Κουδής και πραγματεύεται θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, η οποία ούτως ή άλλως είναι πλούσια με όλα αυτά τα γεγονότα, τα μεγάλα γεγονότα τα οποία αφήσαμε πίσω μας και εκείνα που τα βρίσκουμε μπροστά μας. Και βεβαίως τον πρώτο λόγο έχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που βρίσκονται στο προσκήνιο. Άλλο ένα Sport Billy αρχίζει τώρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα τον καλό φίλο, τον Γιάννη Λεβέντη, τον υπεύθυνο των εκδόσεων Κάκτος. Ένα όνομα που είναι βαρύ σαν ιστορία εδώ και δεκαετίες. Γιάννη Λεβέντη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα στην πολύ ωραία παρέα σας. Λοιπόν, την οποία αυτή την ωραία παρέα την κάνει ωραιότερη ο λόγος για τον οποίο θα συζητήσουμε. Εγώ προηγουμένως έβαλα αμέσως και τους αρχαίους ημών προγόνους, γιατί η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι το αριστούργημα παγκοσμίου βεληνικούς των εκδόσεων Κάκτος. Πρωτού πάμε στο Γιάννη, αν δεν το κούμπω. Αλλά να τα πάρουμε χρονικά τα πράγματα. Γιατί και όπως έχεις πει πάρα πολύ σωστά και στην παρουσίαση του βιβλίου και σε μια κουβέντα που κάναμε, ότι όντως ο Γιάννης, για να χρησιμοποιήσω το στίχο του Νίκου Εγκονόπουλου, το είχε πει για το Σιμών Μπολίβαρ στη Βενεζουέλα, ότι είναι ωραίος σαν Έλληνας. Ο Γιάννης είναι ωραίος ως Έλληνας, γιατί είναι και Έλληνας. Δεν χρειάζεται το δεύτερο μειωματικό μορίο. Σωστά. Νομίζω ξεκινάμε από εκεί, έτσι, από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Στο ερώτημά σου κατά πόσο είναι παγκόσμιο, προφανώς είναι η μεγαλύτερη σειρά στον κόσμο αυτή τη στιγμή, εκτός από τα ελληνικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή απαριθμούμε πάνω από 820 τόμους. Εκεί μέσα εντάσσεται και ένα κομμάτι αθλητικό, έτσι, αθλητισμού. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά έργα, ο γυμναστικός του Φιλοστράτου, έχει εκδοθεί εδώ και πολλά χρόνια, όπου είναι ουσιαστικά η βάση, η αρχή, είναι οι δομές της σύγχρονης καλής και σωστής αθλητικής ζωής. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολλά λόγια. Όπως ξέρετε, αυτό το κομμάτι, η αρχαία ελληνική γραμματεία, οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι έχουν καλύψει πάρα πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής, των επιστημών, έτσι, και συνάμα του αθλητισμού, έτσι, είτε μέσα από τον Πλάτωνα, είτε μέσα από τον Φιλόστρατο. Ακόμα και ο Αριστοτέλης έχει κάνει πολύ συχνές και τακτικές αναφορές μέσα από τα έργα του στην αθλητική και στη σωστή καλή ζωή. Μην ξεχνάμε τον Ιπποκράτη με την διαιτητική θεραπευτική, όπου εκεί πέρα βλέπουμε πάρα πολλά στοιχεία και συμβουλές για το πόσο και πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι επίσης trend και ξεχνούμε ότι όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τους αρχαίους, είναι αυτό που λέμε το lifestyle medicine, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διδάσκεται στα πανεπιστήμια και γίνονται πάρα πολλά tutorials και sessions πάνω σε αυτό το κομμάτι, συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο αλλά και στο Λονδίνο στην Αγγλία, όπου οι αρχές, έτσι, τα principles αυτών των διδαχών προέρχονται, έτσι, η πηγή, τα sources έρχονται από τους κλασικούς μας προγόνους. Εμείς πρεσβεύουμε αυτό το πράγμα, το έχουμε εκδώσει. Από το 1992 προχωρούμε στην έκδοση των αρχαίων. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Πόσα έργα είναι μέχρι στιγμής, πόσο είναι, 800 περίπου? 820, ναι, είναι η μεγαλύτερη σειρά στον κόσμο και ευελπιστούμε μέσα σε κάποιο σεβαστό χρονικό διάστημα, θα δούμε πόσα έτη θα μας πάρει ακόμα, να ολοκληρωθεί αυτή η σειρά στους 1200 τόμους.
Έτσι, εδώ πέρα και ένας, θα λέγαμε, μια αναφορά στον εκδότη, ιδρυτή και εκδότη, τον Οδυσσέα τον Χατζόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια με δικές του δικές του δαπάνες. Δεν υπήρχε ποτέ κάποια ενίσχυση ή βοήθεια από το κράτος ή από κάποιον επίσημο δημόσιο φορέα. Επομένως, η έπαινη σε αυτόν και το βάρος, αν θέλετε, σε εμάς να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά ανάμεσα στα άλλα τα οποία κάνουμε, έτσι, γιατί έχουμε εκμοντερνήσει αρκετά τον εκδοτικό οίκο. Το βιβλίο του Γιάννη είναι ενδεικτικό του πώς της στροφής που έχει πάρει ο εκδοτικός οίκος. Δεν ξεχνάμε το παρελθόν μας, είναι η βάση μας, είναι η ραχοκοκαλιά μας. Αλλά από εκεί και πέρα το διαμάντι και τα διαμάντια του σήμερα, όπως είναι ο Γιάννης, αυτός ο εξαιρετικός Έλληνας, πρέπει να εκδίδονται, να κυκλοφορούν και να μαθαίνει ο μέσος Έλληνας για αυτούς. Για αυτό. Για να χρησιμοποιήσω, ενώ εμείς βλέπουμε στη μειότυπα και με τον συγγραφέα του βιβλίου Γιάννη Σαντετοκούμπο, γράφοντας ιστορία των Ισπανών, τον Χωσέ Μανουέλ Πουέρτας, και στιγμιότυπα κιόλας ενσταντανέ φωτογραφικά από την υπογραφή βιβλίων την προπερασμένη Πέμπτη και από την παρουσίαση στην οποία είχα την τιμή να συμμετάσχω στο πάνελ. Για να χρησιμοποιήσω λοιπόν μια γέφυρα και να πάμε στο προκείμενο, και δεν θα έλεγα στο ψητό γιατί όλα είναι σημαντικά. Τι στοιχεία αρχαίου Έλληνα διαθέτει ο Γιάννης Σαντετοκούμπου? Νομίζω ξεκινάμε από την αρχική αυτή ρίση και την αναφορά του Ισοκράτη, έτσι, εκ του γεγονότος ότι Έλληνες χαρακτηρίζονται αυτοί οι οποίοι διαθέτουν την ελληνική παιδεία. Έχω την αίσθηση ότι ο Γιάννης και την ιστορία του, η ιστορία του είναι σχετικά γνωστή, ευρέως γνωστή θα γίνει μέσα από αυτό το βιβλίο. Πάλεψε, μόχθησε, ξεκίνησε από τα χαμηλά και ακριβώς αυτές οι αρχές του ότι όλα είναι δυνατά, αρκεί να βάλεις, όλα είναι εφικτά μάλλον, αρκεί να βάλεις την προσπάθεια, τον αγώνα, την εμπιστοσύνη, την δυσκολία να την κάνεις ευκαιρία. Αυτά τα στοιχεία τα πρέσβευαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Έτσι ήταν πάντα, αν θέλετε, πρέσβευαν και υιοθετούσαν αυτές τις αρχές της αριστείας. Και έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ο Γιάννης ακριβώς αυτό κάνει. Προσπαθεί να είναι άριστος ανάμεσα στους πολύ καλούς. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι κονταραχτυπιέται σε καθημερινή βάση με ιερά τέρατα. Έτσι, και νομίζω ότι κατορθώνει να βγαίνει σχεδόν πάντα νικητής. Αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, είναι χωρίς καμία διάθεση και λογική προγονοπληξίας ή ελληνοκεντρισμού, είναι χαρακτηριστικό και ίδιον ενός πολύ ικανού Έλληνα, ενός Έλληνα ο οποίος μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Και μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες είχαν κατακτήσει ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του μέρος του κόσμου. Έτσι. Λοιπόν, έρχεται ξαφνικά λοιπόν ένα βιβλίο στη διάθεσή σας, πέφτει στα ραντάρ σας. Τι αξιολογείτε, Γιάννη Λεβέντη, εσύ προσωπικά, ο Κάκτος, το επιτελείο σας, η ομάδα. Ναι, τι αξιολογεί και θεωρεί ότι έχει ενδιαφέρον ώστε να εκδοθεί στην Ελλάδα, πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι ο Γιάννης Σαντετοκούμπο αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα 2-3, ίσως το κορυφαίο, κατά την άποψή μου το κορυφαίο, λαμπερότερο πρόσωπο της Ελλάδας και εξωτερικού. Σωστά. Καταρχήν είναι ο συγγραφέας. Έτσι. Ποιος είναι ο συγγραφέας? Εγώ τον έχω αποκαλέσει τον Σκουντή της Ισπανίας, έτσι χαριτολογώντας. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά το άθλημα, πολύ καλά γενικότερα τα αθλήματα, απλά στο συγκεκριμένο εξειδικεύεται στο κομμάτι του μπάσκετ. Το περιεχόμενο, προφανώς, έτσι, τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από το περιεχόμενο του βιβλίου. End-to-end η ζωή του, τα ουσιαστικά στοιχεία της πορείας του, έτσι, μακριά από, κατά κάποιο τρόπο, δεν θα έλεγα κυτρινισμούς, ή αυτά τα στοιχεία τα οποία συνήθως προκαλούν... Τον κόσι, τον κόσι που λένε και στο χωριό μου. Πείτε το έτσι, ναι, ας το πούμε έτσι. Το ροζ, το κίτρινο, σαν το μπλουζάκι που φοράω. Εμείς στην δημοσιογράφη μας αρέσει πολλές φορές να κυτρινίζουμε και το ροζ που παραπέμπει... Σωστά, πολύ σωστά. Είναι μια σοβαρή, εγώ θα έλεγα και μελέτη της ζωής του, ναι, από την αρχή μέχρι και το σήμερα. Έχει μπασκετικά στοιχεία, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία μονοπολούν το περιεχόμενο. Ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο εμένα προσωπικά έτσι με τράβηξε ιδιαίτερα, ήταν και το εξώφυλλο. Ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Εντάξει, πολλές φορές, όπως λένε και οι Κινέζοι, μια
εικόνα χίλιες λέξεις, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το πράγμα παίζει το ρόλο του και γι' αυτό και ζητήσαμε να έχουμε σε αυτή την έκδοση ένα όμορο σχήμα, έτσι μια πολύ κοντινή απεικόνιση του αρχικού, του πρωτοτύπου εξωφύλου της ισπανικής έκδοσης. Αυτό επίσης κάναμε. Τον βλέπουμε τώρα στην φωτογραφία. Επίσης ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, ο Γιάννης. Ο Σταυρουλάκης, ναι, συγγνώμη. Ο οποίος μου έδωσε feedback για το βιβλίο. Το πόσο καλό είναι αυτό το βιβλίο. Οι επιμελητές μας εσωτερικά το επιμελήθηκαν, μάλλον ερεύνησαν, κοίταξαν, μπήκανε στην ουσία του περιεχομένου και αξιολόγησαν ότι αφορά αυτό μια πολύ ουσιαστική, καλή, ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής του. Επομένως, αν θέλετε, το προσεγγίσαμε από πολλά και διάφορα σημεία, mm-hmm. Για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό είναι το βιβλίο το οποίο πρέπει να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε, είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί. Θεωρώ και ίσως ενδεχομένως να κυκλοφορήσουν και άλλα. Είναι όμως αυτό το βιβλίο το οποίο δίνει την συνολική εικόνα. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει κάνει, μην ξεχνάμε, και πολύ μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό, στην Ισπανία. Έτσι, σε μια χώρα η οποία πραγματικά είναι μπασκετική, yeah. Και το έχει αγκαλιάσει με έναν τρομερό ζήλο. Επίσης, feedback, yeah. Έχει κάνει πολύ σημαντικές πωλήσεις και εκεί. Σωστό. Κάποιος που ας τον προκαταβάλουμε, που ετοιμάζεται να διαβάσει το βιβλίο. Okay, δεν πρόκειται για ένα θρίλερ της Αγκάθα Κρίστη και θα το αποκαλύψουμε τον δολοφόνο. Ναι. Σε ποιο σημείο πιθανότατα θα αισθανθεί τις χορδές του να πάλονται, δηλαδή ποιο είναι ένα πολύ δυνατό σημείο? Επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται για μυθιστόρημα, δεν πρόκειται για θρίλερ. Ναι, ναι. Πρόκειται για ένα βιβλίο, όπως το πες, που γράφει πώς γράφτηκε η ιστορία και πώς εξακολουθεί να γράφεται η ιστορία του Γιάννη. Τι είναι εκείνο το σημείο που ενδεχομένως, ναι, κάνει τη διαφορά σε ένα τέτοιο βιβλίο? Το προανέφερα και θα ήθελα να το επαναλάβω. Είναι το πρώτο, το αρχικό σημείο του βιβλίου, το αρχικό κομμάτι του βιβλίου, οι δυσκολίες. Έτσι απεικονίζονται απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια αυτός ο βαθμός, το εύρος και το βάθος των δυσκολιών που αντιμετώπισε αυτός ο άνθρωπος. Πολλές φορές και κακοπροαίρετα, μην το ξεχνούμε αυτό. Έτσι, ναι, ναι. Συζητούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετώπισε το ρατσισμό, αντιμετώπισε τις δυσκολίες. Να μην έχει διαβατήριο, να μην έχει ταυτότητα, να μην μπορεί να πάει στο εξωτερικό, να μην μπορεί να μπει σε αεροπλάνο. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, το γεγονός ότι την αγαπάει την χώρα του, το γεγονός ότι αν θέλετε, την εκπροσωπεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεν είναι αυτονόητο. Έτσι. Mm. Μην το θεωρούμε σαν μια αυτονόητη ενέργεια, έχοντας ένα παρελθόν. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και βιβαρημένο εις βάρος του. Έτσι, εις βάρος του. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα να κλείσει την πόρτα και να πει: κοίταξε να δεις, εγώ κάνω την καριέρα μου, είμαι επιτυχημένος, η χώρα αυτή, όχι η χώρα, έτσι, οι άνθρωποι της με αντιμετωπίσανε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να την έχει κλείσει αυτή τη χώρα, την πόρτα, με συγχωρείτε. Και όχι μόνο δεν την έκλεισε, την αγκάλιασε. Λοιπόν, αυτό πόσο πολύ χαρά και υπερηφάνεια μπορεί να μας δίνει. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω, mm-hmm. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Στις 7 Ιουλίου έγινε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο είχε εκδοθεί μερικές μέρες νωρίτερα. Ο συγγραφέας την επόμενη μέρα υπέγραψε ως ήθιστε κάποια αντίγραφα του βιβλίου. Πώς δρομολογείται από εδώ και πέρα αυτή η ιστορία? Τι συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις όταν βγαίνει ένα βιβλίο, και μάλιστα συνέπεσε κιόλας στο βιβλίο, να βγει στην κορύφωση του ενδιαφέροντος πάνω στα play-off του NBA, την ώρα που οι Bucks προκρίνονταν απέναντι στους Hawks και αντιμετώπιζαν στους τελικούς του NBA πια τους Phoenix Suns. Αυτό δηλαδή το λέω έτσι για να χωροθετήσω και να χρονοθετήσω και λίγο, yeah, την έκδοση του βιβλίου. Τι απόϊχο έχετε, όχι μόνο από την Ελλάδα, και δεν λέω τι έχει πουλήσει το βιβλίο μετά, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αλλά εννοώ αυτό το feedback που λένε και στο χωριό μου, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Δηλαδή και τον απόϊχο και τις εντυπώσεις, και σε μια εποχή κιόλας που όλοι ξέρουμε ότι πολλοί κόσμος, όλοι ζοριζόμαστε μέσα στην πανδημία και στα κρούσματα και στην αλλαγή συνθήκων, τη δραματική αλλαγή συνθήκων στη ζωή μας.
Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι παίζει σχεδόν παντού το βιβλίο. Έτσι, παίζει σχεδόν παντού. Αυτό υποδεικνύει και αποδεικνύει την σημαντικότητα του πονήματος. Δηλαδή, ας πάμε στα social, βρίσκεται αυτή τη στιγμή παντού. Άνθρωποι από όλες τις... Με οποιοδήποτε background, έτσι, είτε είναι αθλητές, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, καθημερινοί πολίτες, γνωστές, επώνυμοι, το διαφημίζουν με πολύ μεγάλη αγάπη από μόνοι τους. Mm-hmm. Έτσι. Η τοποθέτησή τους στα σημεία πώλησης, βλέπεις τώρα αν πάτε στα βιβλιοπωλεία ανά την Ελλάδα, το βιβλίο βρίσκεται παντού, άρα είναι επιλογή και των βιβλιοπωλών, των επαγγελματιών του χώρου, να το υποστηρίζουν και να το προμοτάρουν εντός εισαγωγικών. Ο κόσμος που το έχει διαβάσει, που τελικά αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή, πιο σημαντική πηγή και άτληση πληροφορίας. Αξιόπιστης κρίσης, σωστό. Δεχόμαστε καθημερινά μηνύματα και τηλεφωνήματα, καθώς και επιστολές, έτσι, και email, τα οποία μας κάνουν σχόλια πάνω σε διάφορα σημεία, μας λένε μπράβο για αυτή την έκδοση, έτσι, και θεωρώντας ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα βιβλία αντίστοιχων αθλητών. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα αυτή τη στιγμή που διαπρέπουν, έτσι, σε άλλα αθλήματα. Επομένως, νομίζω ότι το έχει αγκαλιάσει, συνολικά το έχει αγκαλιάσει η χώρα. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον και το πολύ ευχάριστο. Μου κάνεις πάσα, για να σε ρωτήσω κάτι, θα σε ρωτούσα ούτως ή άλλως αργότερα. Πόσο μέλλον είναι, εγώ θυμάμαι ένα από τα πρώτα βιβλία που αγόρασα ποτέ στη ζωή μου με δικά μου χρήματα, με το δικό μου χαρτζηλίκ, ήταν το 1978 το βιβλίο που είχε βγάλει ο Κάκτος τότε, του Γιάννη Λιακογιάννη, και ήταν αφιερωμένο στο Μουντιάλ, το Μουντιάλ του 1978. Εκτιμάς ότι σιγά σιγά εξαπλώνεται η απήχηση, αυξάνεται, που μπορεί να έχει το αθλητικό βιβλίο στην Ελλάδα, επειδή γίνονται αρκετές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και με βιογραφίες αθλητών και με βιβλία που είναι αναφορικά σε μεγάλες διοργανώσεις και ούτω καθεξής, ότι μπορεί να έχει μέλλον και ανοιχτό ορίζοντα αυτή η υπόθεση, επειδή όπως έχουμε πει οι Έλληνες, δεν είναι το φόρτε τους το διάβασμα ή δεν ήταν για πολλά χρόνια ίσως. Ναι, είναι μια δύσκολη κατηγορία, έτσι, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι μια κατηγορία η οποία πραγματικά δεν αγκαλιάζεται με πάρα πολύ μεγάλη θέρμη από το αναγνωστικό κοινό. Αυτό το οποίο όμως έχω να πω, μάλλον καλύτερα να απαντήσω στο ερώτημα, αν πιστεύω ότι έχει μέλλον αυτή η κατηγορία. Είναι δύσκολη κατηγορία. Ναι, υπάρχει, και αυτό το οποίο νομίζω θα ενισχύσει την ανάγνωση αυτών των βιβλίων είναι οι επιτυχίες των αθλητών. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι συγκοινωνικά δοχεία. Όσο πιο τακτικά, πιο συχνά έχουμε αθλητές οι οποίοι σημειώνουν επιτυχίες, τόσο περισσότερο ο κόσμος θα έρχεται πιο κοντά σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε το εξής. Πόσο είναι δόκιμο ένας αθλητής, ο οποίος είναι 20-22 χρονών, να βγάζει ένα βιβλίο και να μιλάμε για τη ζωή του, έτσι, και να απεικονίζουμε τέλος πάντων όλη του την πορεία. Ίσως είναι λίγο πρόωρο. Είναι προώρο και νωρίς το να μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Ναι. Απ' την άλλη, και η εξαίρεση του Γιάννη είναι το γεγονός ότι έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παρελθόν και πορεία, η οποία είναι, θα έλεγα, σχεδόν μοναδική. Έτσι. Δεν είναι ότι είχε από πίσω τους 50 sponsors, δεν είναι ότι ερχόταν από μια οικογένεια η οποία, έτσι, υποστηριζόταν από ανεξάντλητα κεφάλαια. Είχε μια πολύ ιδιαίτερη διαδρομή. Λοιπόν, άρα στο ερώτημα που μου έκανες, νομίζω ότι ναι, έχει, όσο οι επιτυχίες διαρκούν, αλλά μετά δυσκολίας, δεν είναι η πιο, θα έλεγα, δεν είναι η κατηγορία η οποία κινείται σε πολύ ψηλούς ρυθμούς. Και μου έκανες και ένα δεύτερο ερώτημα ή όχι? Όχι, αυτό ήταν, Αυτό ήταν το ερώτημα. Ωραία, ναι. Αυτό ήταν το ερώτημα που είχε να κάνει με το πόσο δημοφιλή. Πόσο δημοφιλεί αυτή η κατηγορία. Ναι, είναι δύσκολη κατηγορία και πάντα ήταν. Δεν είμαστε Αμερική, έτσι, δεν είμαστε Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί πέρα έχουν τελείως διαφορετική προσέγγιση. Βλέπετε, τα γήπεδά τους είναι ακόμα και υπό περίοδο πανδημίας γεμάτα. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση. Επίσης, ναι, στην Ελλάδα βλέπουμε ότι
διαβάζουμε, δεν είναι το φόρτε μας, όπως πολύ σωστά είπες. Πολλές φορές αγοράζουμε και διαβάζουμε λιγότερο. Δηλαδή εγώ σου είχα πει αλλά αυτό διαβάζουμε. Το αστείο που έλεγε ο παλιός συνάδελφός μου Γιάννης ο λογοθέτης, σπουδαίος speaker από τη Θεσσαλονίκη, να είναι καλά, ότι το έκανε quiz σε εμάς στους συναδέλφους, μας ρωτούσε τι μαγαζί δεν έχει ποτέ υποστεί διάρρηξη στην Ελλάδα. Όλοι ψάχναμε να βρούμε και έλεγε, μα το βιβλιοπωλείο είναι. Σωστά. Ναι, δεν είναι, το βιβλιοπωλείο δεν είναι χρυσορυχείο, οπότε αυτομάτως δεν γίνεται και αντικείμενο απειλής, ας πούμε. Εντάξει, προχωράμε. Αυτό το οποίο μπορώ να πω σε σχόλιο πάνω σε αυτό είναι ότι τουλάχιστον την περίοδο της πανδημίας είδαμε ότι ο κόσμος γύρισε στο βιβλίο. Αυτό ήταν ένα από τα ευχάριστα μέσα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Πραγματικά αγοραστήκανε βιβλία και οι ίδιοι οι αγοραστές μας, οι πελάτες μας, είδαμε ότι μετά το πρώτο βιβλίο αγοράσαν και ένα δεύτερο, γιατί κρατούμε τα στοιχεία και βλέπουμε ότι τουλάχιστον επανέρχονταν. Επομένως, πώς να επανέλθεις όταν δεν έχεις διαβάσει το προηγούμενο. Δηλαδή, είναι κατά κάποιο τρόπο μια αυτονόητη διαδικασία. Να ρωτήσω, Γιάννη Λεβέντη, εάν είναι νωρίς ακόμη, συγγνώμη, υπάρχει κάποια αντίδραση, όταν λέω αντίδραση, όχι με την κακότροπη έννοια που πολλές φορές δίνουμε στη λέξη, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την Αμερική δηλαδή, εκεί όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο Γιάννης και από τότε. Όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ γνωρίζω και έτσι τα μηνύματα τα οποία έρχονται και μέσα από το, θα έλεγα και από το προξενείο μας, δηλαδή εννοώ αντίδραση ενδιαφέροντος. Α, ενδιαφέροντος, όχι. Ναι, αυτό εννοώ, το reactions που λένε. Το reactions, ναι, συγγνώμη αν το παρεξήγησα, δηλαδή ναι. Λοιπόν, έχει καμιά φορά αρνητικό connotation. Σωστό. Στις περισσότερες φορές δεν κάνει. Λοιπόν, είναι πολύ θετικοί οι άπαντες. Δηλαδή, γνωρίζω πολύ καλά ότι το βιβλίο και εδώ πέρα στη χώρα έχει φτάσει σε υφυπουργεία και υπουργεία, έτσι, και το feedback είναι πάρα πολύ θετικό. Στο εξωτερικό επίσης κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Δηλαδή, μας έχουν έρθει μηνύματα τόσο από το προξενείο όσο και από την πρεσβεία μας της Αμερικής. Επίσης μπορώ να σας πω ότι μας έχουν προσεγγίσει και ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν αυτό το βιβλίο να το αγοράσουν, αυτό το οποίο λέμε in bulk, έτσι, σε μαζικές παραγγελίες προς διανομή σε συγκεκριμένους φορείς. Τώρα δεν θα ήθελα να μιλήσω παραπάνω. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχουν NDAs, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί. Αλλά ναι, στο ερώτημά σου είναι πάρα πολύ θετικό το reaction. Mm-hmm. Ναι. Σωστά, γιατί εντάξει, έχει να κάνει και ίσως αυτό εξηγεί κιόλας τις όποιες αντιδράσεις με την καλή έννοια. Ότι έχει τη μάχη του ανθρώπου απέναντι σε αυτό που λένε οι Αμερικανοί adversity, απέναντι στην αντικσότητα, απέναντι στο πρόβλημα, απέναντι στους σηκωμένους τείχους. Σωστά. Αυτό είναι και το θα έχει πολύ ενδιαφέρον και ακόμα αυτά τα στοιχεία δεν τα έχουμε συλλέξει, κατά πόσο το αγοράζουν και σε ποσότητες Έλληνες ομογενείς, η ομογένεια. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να παρατηρήσουμε. Αλλά δεν είμαι σε θέση ακόμα να σας δώσω κάποια στοιχεία, διότι μην ξεχνάμε ότι και το βιβλίο δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ χρόνο. Έτσι είναι κοντά στις 12-13 μέρες. Όλοι λίγων ημερών, ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Λεβέντη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Βασίλη Σκουντή. Πολύ για σου, όπως πάντα, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Γιάννη Λεβέντη. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και για τις εκδοτικές δραστηριότητες του ΚΑΚΤΟΥ, αλλά και επίσης, και είναι και πολύ επίκαιρο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Bucks και την ανακήρυξη του Γιάννη Αντετοκούμπο σε MVP των τελικών του NBA, το βιβλίο Γιάννης γράφοντας ιστορία του Χωσέ Μανουέλ Πουέρτας. Λοιπόν, και τώρα είναι πολιτισμικό σοκ λίγο αυτή η μετάβαση από το Pfizer Forum, από τον αστερισμό του Γιάννη Αντετοκούμπο. Θα πάμε, και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά ή καθόλου μειωτικά, ίσα ίσα, θα πάμε στα ωραία, στα ωραιότατα,
νέα στήρα της Σεβίας για να συναντήσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Παναγιώτη Χουλιαρά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν το λέω για διαφήμιση. Εγώ γενικώς δεν είμαι ούτε εκδρομικός τύπος, αλλά δεν είμαι καθόλου εκδρομικός τύπος. Ήρθα τις προάλλες στα μέρη σας, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είδα ανθρώπους με όραμα, με μεράκι, ανθρώπους που θέλουν μέσω του Γυμναστικού Συλλόγου Νέων Στήρων να κάνουν ωραία πράγματα. Και τα είδα, Παναγιώτη, στην πράξη. Και με το τουρνουά που κάνατε πριν από δύο εβδομάδες, Παρασκευή και Σάββατο, με τη συμμετοχή της δικής σας ομάδας των Νέων Στήρων, του Αστέρα Λιβερίου, της ΑΕΚ Αρίστου και της ομάδας βετεράνων του Εργασιακού Πρωταθλήματος Νίκος Γκάλης, με την παρουσία του Παναγιώτη Φασούλα, του Βαγγέλη Βουρτζούμη, του Γιώργου Αγιασοτέλη. Είδα παιδάκια, σε έχω πιάσει μονότερμα τώρα, σε πυροβολώ. Είδα πολλά παιδάκια στην εξέδρα, στο ανοιχτό και επικλινές γήπεδο. Και είδα αυτό, ρε παιδί μου, αυτό που μου αρέσει εμένα και αρέσει σε πάρα πολλούς. Είδα μεράκι, είδα όραμα, είδα πόθο και καημό. Για κάντα μας, Λιάννα, κάντα μας πενινταράκια που λένε και στο χωριό μου όλα αυτά. Εσύ που τα ζεις και είσαι και ο ηθικός και φυσικός αυτούργός τους. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και 8 χρόνια. Στα Νέα Στήρα αθλητικά τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ πίσω. Δεν υπήρχε τίποτα το οργανωμένο. Μόνο ελάχιστες φορές, κάποιες στιγμές περαστικά, είχε περάσει λίγο ένα τάικ βοντό και κάποιες πολεμικές τέχνες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τον αθλητισμό και με πείραζε που ποτέ δεν υπήρχε κάτι. Είχε δημιουργηθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Στήρων πριν από 25 χρόνια. Έπαιξα εγώ κάποια στιγμή και στα παιδικά μου χρόνια. Μετά για κάποιο λόγο διαλύθηκε, δεν προχώρησε και αποφασίσαμε εμείς το 2013 να ξαναεργοποιήσουμε το σύλλογο. Σιγά σιγά. Σταδιακά, στην αρχή με κάποια παιδάκια του Δημοτικού, γύρω στα 15 άτομα την πρώτη χρονιά, την επόμενη έγιναν 30, εντάξαμε και παιδιά μεγαλύτερα του γυμνασίου, τα τελευταία δύο χρόνια και κορίτσια, πολλά κορίτσια. Πρώτη φορά κατεβάσαμε και στο πρωτάθλημα του Παγκορασίδες την περσινή χρονιά, δεν πρόλαβαν βέβαια να παίξουν, γιατί το πρωτάθλημα των Παγκορασίδων και Παμπέδων ξεκινάει Φλεβάρι μήνα, όταν ξεκίνησαμε εμείς, ήρθε η πανδημία δυστυχώς. Σωστό. Αλλά σιγά σιγά προσπαθούμε να φέρουμε τον μπάσκετ και τον αθλητισμό βασικά στην περιοχή μας που δεν υπήρχε. Τα Στήρα έχουν πληθυσμό μόνιμο γύρω στους 1.500 κατοίκους. Πόσους? Ναι, μαζί με γύρω στους 1.500. Ωραία. Μόνο εγώ θεωρώ... μαζί με 2-3 χωριουδάκια. Ναι. Θεωρώ, Παναγιώτη, ότι σε ένα στενό πληθυσμιακό περιβάλλον είναι πολύ μεγάλη επιτυχία ότι κοντεύετε όπου να είναι να έχετε 100 παιδιά. 100 ναι, μικρά παιδιά και πολλά κορίτσια. Αυτό μένα μου κάνει εντύπωση ότι έχετε πολλά κορίτσια. Ναι, και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν... Εδώ εμείς βλέπουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε στιγμιότυπα από αυτό το ωραίο τουρνουά. Εδώ βλέπουμε και την αφεντό μου τσουνάρα μου, τα παιδάκια, τα μεγαλύτερα παιδιά, τη σύζυγό σου που είναι φοβερή και τρομερή Αλεξία, γυμνάστρια, αλλά είναι κινητήριο άξονα στην ομάδα, έτσι. Ακριβώς. Όχι, πες και τίποτα άλλο, γιατί θα φας παντόφλα μετά, σπίτι. Εάν μας ακούει τις χαιρετισμούς και την αγάπη μου. Και όλο αυτό, όλο αυτό πώς το οργανώνετε, πώς το φτιάχνετε, πώς το χωρίς κλειστό γήπεδο, με τον αέρα, με τις καιρικές συνθήκες, σε ένα γήπεδο που βρίσκεται στην αυλή, το βλέπουμε κιόλας, του σχολείου, πώς τα καταφέρνετε? Εντάξει, υπάρχει δίψα για αθλητισμό από τα παιδιά της περιοχής. Οι συνθήκες που κάνουμε είναι αντίξωες όλο το χρόνο, γιατί όπως είμαστε, βλέπετε εδώ νησί, έχουμε στάνταρ το Μελτέμι, συνέχεια φυσάει. Το καταλάβατε κι εσείς, ειδικά μέχρι να ανοιχτώσει. Έχουμε αέρα, έχουμε κρύο, όμως τα παιδιά έρχονται. Έρχονται και στο σύνολό τους. Έχω τύχει να κάνουμε προπονήσεις το χειμώνα με 2 και με 3 βαθμούς και εγώ λέω να μην πάω γιατί δεν θα είναι κάποιο και πηγαίνουμε και κάνουμε με 10 και 12 άτομα προπόνηση. Είναι ταλαιπωρία για μας, όπως και να παίζουμε παιχνίδια, γιατί η έδρα μας είναι το Αλιβέρι, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από τα Νέα Στήρα. Οπότε είναι και το πηγαίνελα, ναι. Ακριβώς. Προσπαθούμε όμως. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάποια στιγμή κάποιο κλειστό. Ήδη είμαστε σε κάποιο καλό δρόμο. Έχει προχωρήσει αρκετά το θέμα του κλειστού γυμναστηρίου. Πιστεύω πολύ γρήγορα
να έχουμε ένα κλειστό γυμναστήριο και να προσπαθήσουμε και εμείς περισσότερο. Μετά θα έχουμε και ένα κίνητρο παραπάνω. Το σίγουρο είναι ότι αποκτάτε φίλους. Εγώ δηλώνω φίλος σας. Ο Παναγιώτης Φασούλας που ήταν εκεί και τον βλέπουμε εδώ επίσης δηλώνει φίλος σας. Είναι και ο Δήμαρχος εδώ μαζί του. Οπότε αν υπάρχει υποστήριξη, και δεν εννοώ από τον πιθανό νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας, εφόσον εκλεγεί ο Παναγιώτης Φασούλας, αλλά νομίζω ότι πράγματα που κάνετε, και δεν μένω μόνο στο αθλητικό κομμάτι, γιατί κάνετε και άλλα πράγματα. Θα ήθελες να μιλήσουμε, Παναγιώτη Χουλιαρά, και λίγο για τα άλλα πράγματα που κάνετε. Δηλαδή την πρωτοβουλία που είχατε αναπτύξει πριν από 2-3 χρόνια με την Κιβωτό του Κόσμου. Τα παιδιά με τα καροτσάκια, με τα αμαξίδια, τη βράβευση των καλών μαθητών που ταυτόχρονα είναι και αθλητές, γιατί δίνεται και ένα κοινωνικό μήνυμα εκεί στην μικρή κοινωνία και στον ευρύτερο χώρο, στο ευρύτερο περιβάλλον. Μίλησε μας και λίγο για αυτές τις δραστηριότητες σας. Ναι, πάνω απ' όλα ο αθλητισμός είναι πολιτισμός. Ναι. Προσπαθούμε να εντάξουμε και τα παιδιά στην κοινωνία και να γίνουν καλοί άνθρωποι. Είναι βασικό. Με την Κιβωτό κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, επιλέξαμε την Κιβωτό γιατί θέλαμε τα ίδια τα παιδιά να έχουν την πρωτοβουλία να έρθουν σε επαφή με αυτά τα παιδιά και θέλουμε γενικά να βοηθάμε. Κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ, καθαρίζουμε παράλιες. Ναι, μα γι' αυτό λέω, το ξέρω ότι κάνετε πράγματα, αλλά πες τα εσύ αντί αν τα λέω εγώ. Προσπαθούμε να τα εντάξουμε στην κοινωνία, να μπορούν να συνεισφέρουν, να βοηθούν τον συνάνθρωπό τους και να μην κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους, γιατί ναι, πέρα τον αθλητισμό και το να παίζουμε μπάσκετ είναι πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο, το μπάσκετ και το κάθε άθλημα, με το πώς συμπεριφερόμαστε στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Και υπάρχει και μια, πώς να το πω τώρα, συμμετοχική δημοκρατία. Δηλαδή, εγώ είδα και τον πρόεδρο της ομάδας, τον Σταύρο τον Παπασταύρου, και τον Γιώργο τον Λιαράκο και εσένα. Ότι δουλεύετε σαν μια ομάδα, σαν μια γροθιά, κάνετε πράγματα, ψάχνεστε, προβληματίζεστε, οραματίζεστε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Ναι, ναι. Είμαστε τώρα τόσα χρόνια μαζί και ποτέ δεν έχει μπει κάποιος πάνω από τους άλλους. Ναι, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Ο καθένας έχει το πόστο του. Σωστό. Εγώ έχω το κομμάτι των παιδιών και της προπόνησης. Δεν με νοιάζει αν κάποιος φανεί περισσότερο από μένα, το ίδιο και ο Χρήστος Ολιαράκος, το ίδιο και ο Σταύρος, ο Παλιβός, η Αλεξία. Δεν έχουμε προβλήματα τέτοια, δηλαδή να δειχτούμε εμείς και όχι θα το κάνω εγώ, όχι θα περάσει από εμένα. Ο καθένας το κομμάτι. Ο καθής εφώ ετάχθη. Πες μου κάτι τελευταίο. Εσύ είσαι ένας νέος άνθρωπος, έχεις παίξει, κοουτσάρεις, έχεις έναν δημιουργικό ίστρο. Πες μου ένα τρελό όνειρο που μπορεί να έχεις για την ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Νέων Στήρων. Τρελό όνειρο. Μαρτύρα το, ναι. Όνειρα γίνονται σιγά σιγά. Το όνειρο μου αυτή τη στιγμή, το τρελό όνειρο, είναι ότι να μπορέσουμε να κατακτήσουμε ένα πρωτάθλημα στα πρωταθλήματα των υποδομών. Των υποδομών. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο. Νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά. Υπάρχει κάποιο τέτοιο τμήμα. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε στο άμεσο μέλλον. Και πιο πολύ γιατί πιστεύω θα είναι τεράστια επιτυχία για το σύλλογό μας, γιατί είμαστε ένα χωριό, δεν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ δεκάδων παιδιών ηλικιακά. Ναι. Σε κάθε ηλικιακή κατηγορία έχουμε συγκεκριμένα παιδιά, 8-10-12 άτομα. Mm-hmm. Παναγιώτη Χουλιαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Καλή δύναμη να έχετε, καλό κουράγιο και μακάρι όχι μόνο αυτό το τρελό, αλλά ακόμη και το πιο τρελό και το θεότρελο και το παρανοϊκό όνειρο που μπορεί να έχεις και δεν το μαρτυράς να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Και εγώ, να και εγώ ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο Παναγιώτης Κουλιαράς, ο προπονητής ομάδας του Γυμναστικού Συλλόγου Νέων Στήρων. Και τα νέα στήρα δεν είναι οι Bucks, δεν είναι οι Lakers, δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά αυτό να το ξέρετε, στον αθλητισμό ισχύει 100%. Somewhere που λένε, πάντοτε υπάρχουν ωραίες ιστορίες ακόμα και στα περιθώρια. Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή Sport Bill εδώ στο Όμηρος TV φτάνει στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Μας κάνετε παρέα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο εδώ από όλους όσοι και όλες όσες ασχολούνται, εμπλέκονται στην παραγωγή του Sport Billy στο Όμηρος TV. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, γεια σας και χαρά σας. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας στο Sport Billy στο Όμηρος TV.